δύο διάσημοι φυσικοί, ο Βρετανός Peter Higgs και ο Βέλγος François Englert, καθώς επίσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, είναι οι τρεις νικητές των βραβείων Αστούριας στην κατηγορία της επιστημονικής έρευνας. Κοινός παρανομαστής των τριών νικητών είναι το περίφημο σωματίδιο Higgs, που είναι γνωστό ως το σωματίδιο του Θεού. Η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα για τη συμβολή της Ευρώπης στη λύση ενός από τα πιο δυσεπίλητα μυστήρια της φυσικής, όπως είναι η δημιουργία του κόσμου, επεσήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής των Βραβείων. Ο ΣΕΡΝ είναι το μεγαλύτερο σε έκταση πειραματικό κέντρο σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο, με 20 κράτη-μέλη. Βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας και ιδρύθηκε το 1954 από 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Ο Peter Higgs έχει δηλώσει πως είναι άθεος και γι' αυτό το λόγο απεχθάνεται το χαρακτηρισμό σωματίδιο του Θεού που αποδίδεται στον Μποζόνιο, για το οποίο είχε κάνει λόγο στην επιστημονική κοινότητα το 1964. Ο François Englert είναι ένας από τους 6 συνολικά επιστήμονες με αναγνωρισμένη συνεισφορά στην ανακάλυψη του σωματιδίου. Το μεγάλο στοίχημα για τους επιστήμονες είναι το φετινό Νόμπελ Φυσικής, που ενδέχεται να δοθεί για την ανακάλυψη του συγκεκριμένου σωματιδίου και θα επιφέρει $1 εκατομμύριο στον νικητή.